Πού είσαι, αγόρι μου? Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις, καλά? Μια χαρά, μια χαρά. Εδώ μας ζαλίσανε όλο το βράδυ, εδώ, δεν μας αφήσανε να κοιμηθούμε τα τρένα. Πέρα, τα δόθε, τρένα, πέρα, δόθε, όλη την ώρα. Τι κάνεις, αγόρι μου? Και έγινε εκείνο το τρένο που έφευγε, λοιπόν. Είμαστε εδώ στο Λουμπλίν, στην Πολωνία. Είμαστε Λουμπλίν, Πολωνία. Μετά από μία ήττα. Ναι, τη μεγάλη φορά που φάγαμε την τελευταία φορά. Και έχουμε βάλει σήμερα ένα ταξίδι λίγο μεγαλύτερο. Έτσι, είναι μεγάλο του σκοπό. Αλλά θα μας πάει σε μια διαδρομή που δεν έχουμε ξαναπάει ποτέ. Mm-hmm. Θα πάμε στις βαλτικές χώρες όλες, θα τις περάσουμε όλες. Έχουμε ωραία διαδρομή, πιστεύω. Και θα είναι και μέρα. Θα περάσουμε Λετωνία, Εσθονία. Πάμε να τα πούμε στη συνέχεια για να μην μας πάρει και νύχτα στον δρόμο. Ωραία, προχώρησε γιατί έχεις βάλει το δρομολόγιο δικό σου είναι και ξέρεις που είναι. Και θα πάω εγώ τώρα να πούμε στα παιδιά μια καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και να πούμε στα παιδιά επίσης ότι δεν παίζουμε με εξωτερικά συμβόλαια. Είναι τα συμβόλαια που έχει τα παιχνίδια, οπότε μπορούμε να πηγαίνουμε και πάνω από 90 χιλιόμετρα τώρα. Οπότε θα το μειώσουμε και λίγο πιο γρήγορα τα 1000 χιλιόμετρα, ναι. Δεν είναι? Το θέμα μας δεν είναι τα χιλιόμετρα, το θέμα είναι ότι φάγαμε τη φόλα. Ναι, και τα χιλιόμετρα μας. Μας πήγαινε και μια ώρα έτσι, κάναμε δύο ώρες. Δεν έκανε συγχρονισμό, ναι. Ναι, και αυτό. Δεν έκανε συγχρονισμό, εντάξει. Όλα μαζί. Ναι. Παίζουν ένα ρόλο όλα. Τώρα πέρασα κάτι κόκκινο εγώ, τα πήγα. Σε βλέπω το, έχει πλακώσει το πα τέρμα. Αλλά εδώ σταμάτα γιατί έχει κίνηση. Φεύγουμε. Πού έχει κίνηση, ρε? Είχε εδώ κίνηση στο σταυροδρόμι. Αχα. Ωραία, πάμε εδώ στο Λουμπλίν. Να πάρουμε το πρώτο μας φορτίο. Μην με κλείνεις, ρε. Μην με κλείνεις, ρε. Γιατί με κλείνεις, ρε γαμώτο. Εντάξει, εντάξει. Δύο ζημιά 100% ακόμα δεν ξεκίνησα. Γιατί με έκλεινε. Ούτε πω ακούμπησε. Μ' ακούμπησε, ρε. Με έκλεινε, με έκλεινε συνέχεια. Έκλεινε αριστερά. Άντε τώρα. Εδώ έχει και γκαράζ, αν θέλει, έτσι. Εδώ ξέρει. Γκαράζ ή συνεργείο. Γκαράζ, γκαράζ. Ξαναστρίβουμε πάλι αριστερά εδώ. Ναι, 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 σε ποιο. Αυτό ζούμε δεξιά. Παιδιά, τραβάτε πείτε το όλοι στα σχόλια στο Ράφα να μην τρακάρει ξανά. Να μην κλείνει, να κοιτά καθρέφτες λίγο. Δεν καταλαβαίνει. Εντάξει, δεν καταλαβαίνει, μόνο ευθεία το έχει. Εδώ. Λοιπόν. Οπότε έχω κι εγώ και είναι γρήγορη παράδοση. Ναι, είναι γρήγορη παράδοση. Είναι επίγουσα παράδοση. Και έχουμε ψυγείο. Είναι κοτόπουλο, από ό,τι θυμάμαι. Ψυγείο και ισοθερμικά. Δες και πάρει την ίδια δουλειά. Κρέας κοτόπουλο, ναι. Ιδιώκτησε το φορτηγό. Nagel Group εδώ. 29.400 είναι. Ράφα, πάω εγώ μπροστά. Πήγες μπροστά γιατί είσαι μπροστά στην πύλη ούτως ή άλλως. Ωραίος, ωραίος. Πού είσαι εσύ? Α, εδώ δίπλα μου είσαι. Ναι. Γύρισα ολόκληρο τιμόνι για να σε δω πού είσαι. Εντάξει, εντάξει. Ωραίος. Ο Λουμπίδης είναι εδώ, Τα πίνουν καλά εδώ στην Πολωνία. Ναι, 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 ναι. Οπ. Πολύ σκαμπανέβασμα έχουν εδώ όμως, ρε. Σε 200 μέτρα στρίψε αριστερά. Κρέας κοτόπουλο ψημένο, όχι άψητο θα είναι λογικά, Μάλλον, μου φαντάζομαι θα είναι ψημένο. Αλλιώς δεν μας δίνει ένα ψυγείο. Ναι. Μήπως θα πήραν από εδώ το McDonald's τίποτα. Chicken nuggets. Chicken nuggets. Έλα, έλα. Αν φεύγεις, έτσι. Έχουμε πράσινο. Δεν έχουμε πράσινο. Έχουμε, έχουμε, έχουμε. Κρατήστε δεξιά και στρίψτε δεξιά. Δεξιά πάμε. Στρίψτε δεξιά. Media Export είναι 13,99. Πω πω, 1300 δολάρια λαπτοπάκι. Τούμπανο. Κρατήστε αριστερά και στρίψτε αριστερά. Αριστερά πάμε γιατί στρίβουμε προς Βιατιστόκ. Στρίψτε αριστερά. Βιατιστόκ. Σιεδίτσε. Πόλσκα λέγεται εδώ πέρα, Πόλσκα, πώς λέγεται? Πόλσκα, ναι, η Πολωνία. Αυτός τι κούβαλα, έχει κρόουν, βλέπω εδώ πίσω, χορηγό. Έχω ένα βενζινάδικο, μήπως θες βενζίνη, θες πετρέλαιο. Έχω για 800 χιλιόμετρα. Εντάξει. Εγώ το έψαξα, δεν ξέρω να μου πούνε τα παιδιά, αν ξέρει κάποιος. Ναι. Δεν βρήκα κάπου να μου δείχνει με το καύσιμο που έχω πόσα χιλιόμετρα ακόμα μπορώ να βγάλω, αυτό δεν έχω δει μόνο. Ναι. Ναι. Ξέρω ότι έχω τώρα κάπου 18% κάπου εκεί μέσα. Τόσο έχεις? Ναι, 18% τυπόζητο. Αν πατάς το Y δεν σου βγάζει. Ναι, το έκανα κύκλο και δεν βρήκα κάτι τίποτα, να μου δείχνει.
Εμένα το λέει 354 λίτρα για 800 χιλιόμετρα. Εγώ κάπου είδα κάτι ένα νούμερο σε ένα εκεί που το γίναγα στο ΆΙ, ότι έχω 1200. Α, αλλά αυτό. Δεν είμαι σίγουρος τι ισχύει. Μπορεί και να είναι αυτό, δεν ξέρω. Αυτό θα είναι. Α, πόσο έχει μέσα, παιδιά. Αν το 1200, έχει 2.500 λίτρα. Έχει 2.500 λίτρα. 6.000 το λίτρα έχει. Όχι, 2.500 λίτρα πρέπει να έχει. Ναι, αλλά το 18%. Άρα για αποκλείεται να είναι αυτό, λέω. Όντως. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι. Αναλόγως και πόσο καίει για τα 100 χιλιόμετρα όμως. Ναι. Παίζει και το αυτό. Κάθε, είναι 56, είμαι στα 56. 56,1 τα 100 χιλιόμετρα. Μια χαρά είσαι. Οπότε δεν. Έχω χαμηλή κατανάλωση. Ή μιλάς καθόλου. Δεν μιλάω καθόλου. Τώρα να δούμε λίγο την Πολωνία εδώ. Επιτέλους πάμε λίγο χαλαρή ρε φίλε. Χαλαρή. Επιλώνεις πιο γρήγορα. Χαλαρή. Αυτό ναι, εννοείται. Εννοείται. Το χαλαρή είναι πιο γρήγορα. Τελικά στο προηγούμενο βίντεο κάναμε λάθος. Τι λάθος κάναμε. Τον κόμβο. Ήταν 800 χιλιόμετρα και όταν είχαμε φτάσει εκεί στον κόμβο ήταν 793. Και μετά μας πήγε 880 κάτι. Οπότε 100 χιλιόμετρα παραπάνω κάναμε. Έτσι για. Μίλαγε εκείνη την ώρα, ρε. Και δεν είναι τόσο καν σημαντικό. Ναι. Ήταν πολύ κοντά. Ήταν πάρα ήταν, πολύ κοντά. Ναι, ρε. Μόλις βγήκαμε εκεί. Ήταν πολύ κοντά. Τώρα έχω τον άλλον εδώ μπροστά μου. Εσύ είσαι τόσο πίσω, έμεινε. Μας πάει εδώ από μια διαδρομή. Είναι. Πολύ όμορφη, ρε. Μέσα εδώ στο. Κατεβήκαμε μέσα από μια γεφυρούλα. Ω, το ίδιο τότε. Μέσα στο δάσος. Είχαμε ένα γιοδαχή εδώ πέρα μπροστά όμως και είναι λίγο αργός. Είχα κι εγώ ένα γιοδαχή. Αναβοσβήνουν τα βελάκια αυτή. Στη στροφή. Όντως. Ναι. Μετά είδα. Κόκκινα ήταν και άσπρο. Κόκκινο κίτρινο αναβοσβήνανε. Α, ναι. Πώς το έδωσα σημασία εγώ. Άντε. Κοίτα εδώ μια χωραφάρα που είχε ρε φίλε. Με ερμογεννήτρες. Ερμογεννήτρες, άστιες. Πολύ καλά. Ωραίο. Natzel Group. Δεν βλέπω να μου έχει κάνει μεγάλη διαφορά το. Ο περιοριστής που το βγάλαμε. Γιατί μάλλον. Δεν τραβάει, Είναι βαρύ το φορτίο. Ναι, είναι. Πρέπει να είναι. Οπότε. 17 τόνους είναι. Ναι. Στρίψα αριστερά εδώ, γιατί καρφώνεσαι ευθεία στα έργα. Το βλέπω. Μας πάει πολύ επαρχία και αγροτικούς δρόμους εδώ πέρα. Θα μας βγάλει κάτι. Θα μας βγάλει, θα δούμε ωραία μέρη έτσι εδώ. Πολωνικά, ναι. Λετωνία, Εστονία παραπάνω. Ναι. Κόψε λίγο, μην με πλακώσεις από πίσω γιατί έχουμε και τρένο. Το είδα. Από πού έρχεται το τρένο? Δεν ξέρω, το είδα. Θα πάω εγώ εδώ. Α, το από εδώ είναι, με περνάει εμένα. Με σιτηρά πρέπει να είναι αυτό. Εγώ άδειο το βλέπω. Ενώ με σιλό. Δεν είναι σιλό, κάτι μικρό είναι, για τέτοιο είναι. Δεν έχει μεγάλους αποδικευτικούς μέσα. Εγώ το λέω flatbed όλο. Flatbed, ναι. Νόμιζα ότι ήταν για σιτηρό, ρε. Τότε από πάνω. Ωραία, πόσο είναι, ρε. Αυτό είναι για σιτηρά. Τι γίνεται, ρε. Και εκεί που είμαστε στο Λουμπιέν, πέρασε ένα τρένο από πάνω μας, είναι μια γέφυρα. Πέρναγε. Τι γίνεται. Είναι τεράστιο, ρε. Ρε, τελείωσε, εντάξει. Προχώρα, να πω πίσω σου. Να μην μπει ο βλάκας ο γιοταχής. Ωραία, τέτοιο τρένο δεν είχαμε ξαναπετύχει, να περιμένουμε. Ωραία. Όμορφο μέρος εδώ πάνω όμως. Ναι. Αγροτική περιοχή. Αγροτική, φουλ, ναι. Και έχουν εδώ τα τραχτερά και ο αγρότης εκεί το καθάριζε. Μάλλον. Κάτι έκανε απ' έξω εκεί, το δες. Ναι. Θα πιούμε και το καφεδάκι μας, να το απολαύσουμε, γιατί τώρα δεν έχουμε περιοριστεί. Γι' αυτό θα το απολαύσεις. Και πάμε χαλαρά τώρα. Ξέρω ότι θα το πάω γρήγορο το ταξίδι. Αυτό όμως το κάναμε με 90 χιλιόμετρα, θα κάναμε πόσες ώρες. Ενώ τώρα έχεις 95 χιλιόμετρα και δίνεις κι άλλο. Μπορεί να πάει κι άλλο το εργαλείο σου. Όντως. Με κόβουν εμένα. Τώρα δεν ξέρω βέβαια. Κάνουμε και κομπίνα, ναι, αυτό θα σου έλεγα. Κάτσε εδώ, κόψε λίγο γιατί μην βγει ο άλλος. Βγαίνει ο άλλος. Περιμένει όμως, περιμένει. Από τα Lidl ήταν, ναι. Lidl. Και έχει κάτι μούρα, κάτι. Όχι μούρα. Βγαίνει μπροστά μου. Ποιος? Ο Lidl. Βγήκε. Βγήκε μπροστά μου. Και έχει και ένα πασάτε εδώ, εστέλνει. Σέκοψε.
Με έκοψε δυστυχώς, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα τον φτιάξω λίγο πιο κάτω. Έχει δύναμη να το προσπεράσει εκείνη την ώρα. Μέχρι να βγει αυτός. Ναι, εντάξει. Απλά επειδή βγήκε, έκοψα και εγώ αρκετά. Και μέχρι κάτω να ξέρει, ο δρόμο δεν έχει αυτοκίνητα. Μπορεί να κάνει προσπέραση άμα έχει την υποδύναμη. Ναι, έχω την υποδύναμη, έτσι. Θα δούμε, θα δούμε. Αν έχει μέχρι τώρα είναι καθαρό. Βγήκα, τελειώνω τα καύσιμα. Περίμενε, έλα. Έτσι, λοιπόν, έτσι λοιπόν, να γιατί? Τελειώνω τα καύσιμα, λέει. Περίμενε, κάτσε να δω πού σκέφτεται. Μη φοβάσαι, ρε. Έχει κάψει. Ωραία, εντάξει, το βρήκα εδώ. Εδώ έχουμε δεξιά. Και παράκαψη. Επιτέλους, εντάξει, θα δούμε και εμείς το. Υπολογισμό. Ναι, ρε. Το πάτο του βανελιού. Πρέπει, πρέπει. Μετά από τρία ταξίδια. Θα δούμε και εμείς το πάτο του βανελιού. Θα ήθελα βέβαια να δω κάπου αυτό που είχα πάει και στα παιδιά, άμα ξέρει κανένα να μου πει. Ναι. Πώς βλέπω, πόσα χιλιόμετρα μου φτάνει ακόμα το κάψιμο. Τι σε νοιάζει, άμα το γεμίσεις κάνεις πόσα χιλιόμετρα. Ναι, εντάξει, ναι, αλλά τώρα είχα, εντάξει, θα μου πεις 15% είχα έτσι. Κάντε αναστροφή. Τόση ώρα που οδηγούμε εδώ πέρα, 3% έφερα. Άντε ρε μεγάλε Ράφα, πού είσαι μια ώρα. Έλα, εντάξει, έλα, είπε χέρθει εδώ και με περίμενε. Ωραίος, ωραίος, μπράβο, μπράβο. Ωραία, πρέπει να κάνουμε τώρα αναστροφή, έτσι. Ναι ρε, ξεκινάω εγώ, είσαι έτοιμος. Εγώ είμαι έτοιμος, ένα, προχώρα. Να βγω. Ναι, βγες. Να δω μείνει πως έρχεται κανένας από εδώ, ωραία, φεύγω. Κάποιος με πλήρωσε, εντάξει, μόλις τώρα. Δεν σε πλήρωσε κάποιος, ο εργάτης σου, δούλεψε. Ναι, ναι, αυτός, αυτός σου λέω. Με το είδες, με το που έβαλα εγώ το κάσμα, τσουπ, αφεντικό λέει, πάρε και την πληρωμή. Εγώ 300 ευρώ έχω. Ο Ανδρέας με έχει ξεχάσει. Δεν του δίνω και εγώ τα λεφτά, δεν τον έχω να τον πληρώσω. Εγώ όμως έχω 97. Εγώ 300 ευρώ, ρε. Γέμισα, φουλάρισα εγώ τώρα. Με βγάζει το ταξίδι, όλο εντάξει. Πόσα χιλιόμετρα σου λέει? 1350 τώρα. Εντάξει, θα τη βγάλεις. Άνετα, ρε, ναι. Τι ήθελα να σου πω, κάτι ήθελα να σου ρωτήσω. Θες να βάλουμε προσομοίωση στα φρένα, να περιμένουμε στην αρχή να μας γεμίσει το κομπρεσεράκι αέρα? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν είναι τίποτα. Τι νιούμπι. Απλά περιμένουμε λίγο. Ρε, απλά περιμένει στην αρχή να γεμίσει το τέτοιο, όταν βάζεις μπροστά το φορτηγό σου. Α, ναι. Όταν είναι μετά από μεγάλο ταξίδι, μετά από μία μέρα, περιμένεις να γεμίσει το κομπρεσέρ για τον αέρα. Για να ξεκινήσεις. Δεν σε αφήνει να ξεκινήσεις. Πρέπει να γεμίσει το τέτοιο. Καταλάβω τι λες. Ροπιάζει καλά το εργαλείο. Τώρα εδώ είμαστε ποντλάσκι. Ποντλάσκι. Όπα, άμα πατάς στην άκρη, τι έχουν βάλει ρε οι άτιμοι. Έχουν τους αντανακλασσίρες μάλλον, εκείνος εκεί που... Ναι. Κάνει κρακ, κρακ. Πρόσεχε, γιατί πηγαίνεις δυο αλιακούβαλα βλέπω, έτσι. Να μην το πεις αλλιώς. Ναι, να μην το πω αλλιώς. Εδώ βλέπεις, δεν έχει περιοριστεί ταχύτητα. Σε αυτό δεν έλεγε η πινακίδα. Ναι, δεν όπως έχει περιοριστεί. Όπως είναι Nürburgring. Εδώ μην τα λέει βέβαια, λέει. Nürburgring. Έχω μπει σε Nürburgring τώρα μόνο εγώ. Εν mode είμαι τώρα. 105. Κοίτα πώς θα πω τώρα εδώ. Κοίτα, 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 το πλαγιάζω τώρα. Οπ, οπ, οπ. Κάτσε μην το πλαγιάσω και τόσο, γιατί με 120 εντάξει, δεν μπαίνει τόσο εδώ. Γιατί... 518 με έφερε ο Ανδρέας. Ρε Ανδρέα, ρε Ανδρίκο, ούτε τα καύσιμα. Πόσο σου δώσε? 518 ευρώ. 518. Τον άτιμο, ρε, τι με κάνει ρε εκεί πέρα. Να τον διώξω, αλήθεια θα τον διώξω. Θα βάλω κανέναν άλλον. Άντε τώρα. Είναι πράγματα τώρα αυτά. Πώς το βλέπεις εσύ, Ράφα? Εσύ, μου αρέσει πως έχεις πολύ καλύτερο σημείο. Και είμαι κεντρικά, έτσι, ωραίο μέρος. Εγώ είμαι στη Σλοβακία, εσύ πού είσαι, Ελβετία δεν έχεις πάρει, πού είσαι. Κάπου εκεί, ναι. Τι να του πω κι εγώ τώρα, ρε, αυτόν. Δεν είναι, ρε. Βαριούνται να δουλέψουνε. Θέλει να γυρίσει νωρίς σπίτι, να φάει, να πάει βόλτα. Βραδινά δρομολόγια δεν κάνουν που πληρώνουν καλύτερα. Γρήγορες τέτοιες δεν κάνουνε. Κάνει και τριγύρω. Από την αποθήκη στα Lidl και ξανά πίσω. Δεν βγαίνει το μεροκάματο, δεν βγαίνει το μεροκάματο. Πρέπει να πάω εκεί πέρα. Πήγαινε, δείξτε το, δείξτε το. Εσύ του έχεις άλλον ένα και ανταγωνίζονται. Λέει, αν παίρνει ο άλλος περισσότερο από μένα. Αυτό λέω, έχεις κι άλλους. Ανταγωνίζονται ο ένας μεταξύ με τον άλλον. Ενώ τώρα ο δικός μου λέει θαρά. Ξέρετε, δεν έκανα. Αυτό που λέγαμε την άλλη φορά. Εντάξει, δεν το έκανα επειδή δεν πήρα τα λεφτά, έτσι. Αναβαθμίσει το στόλο σου. Upgrade το στόλο μου, ναι. Στο επόμενο τώρα θα. Μεταφέρεται ένα επεισόδιο παραπέρα. Γιατί δεν είχα μπερδεμένα λεφτά, ήταν να πούμε 40.000 και πήραμε 0. Έτσι. Όσοι δεν έχετε δει το προηγούμενο επεισόδιο, πηγαίνετε δίπλα. Πηγαίνετε τσικάρτε το να δείτε για ποιο πράγμα μιλάμε. Ποιο πράγμα μιλάμε, ναι. Για τη stock πάμε, όλο προς εκεί βαδίζουμε. Ναι, ναι. Να αρχίσει δεν πήραμε ούτε καν το experience. Τίποτα δεν πήραμε, τίποτα. Αφού δεν μας άφησαν παραδόσεις μου κάνανε. Δεν είναι ότι δεν κάναμε, ότι παραδώσαμε ζημιά και τέτοια.
δεν μας άφηνε να το παρκάρουμε. Πολύ ρεαλιστική δρόμη και ξανά βγήκαμε εδώ στο Αυγό. Ναι, εκείνο εκεί το θυμάσαι, το Αυγό. Ναι, το θυμάμαι το Αυγό, ναι. Εκεί είμαστε τώρα. Έχουμε ξαναπεράσει. Από εδώ δεν έχουμε έρθει ξανά. Όχι, όχι, εδώ είναι και είναι η άλλη μεριά του Μπιάλιστοκ. Αλλά η Φλαταδούρα συνεχίζεται, έτσι. Ναι, είναι έτσι, δε. Και επίπεδο, δεν είναι, είναι παιδιάδες. Αυτό, παιδιάδες. Τι έπεσε εδώ, δέντρο, ρε φίλε, έπεσε δέντρο. Και το κόβουν ο κόσμος. Όντως, όντως. Έχει ωραία τυχαία συμβάντα έτσι, ρε. Ναι, όντως. Ό,τι τύχη που τυχαίνει στην πραγματικότητα, ρε. Τώρα το εργοστάσιο για λίγο έτσι. Πέφτει δέντρο. Τυχαίνουν αυτά. Ωραίο χωραφάκι αυτό, σα αρέσει αυτό το χωραφάκι σένα εδώ. Θα το πάρω, ναι. Θα το ξυπνήσω. Αυγουστόφ. Αυγουστόφ. Αυγουστούφ. 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 Εντάξει. Και παραπάνω έχει ένα το σουβάλκι, το θυμάσαι, το σουβάλκι, το θυμάσαι. Το σουβάλκι. Σουβάλκι. Το δεν το θυμάσαι. Σουβάλκι. Το είχαμε ξαναπεί στην προηγούμενη. Σουβάλκι, ρε. Σουβάτκι νομίζω είναι. Λάμδα κάπα. Λάμδα κάπα είναι. Δεν το είδα καλά. Θα βάλω γυαλιά. Έχουν ένα περίεργο γράμμα αυτοί, δεν είναι TAF. Α, ναι. Στα ελληνικά σου λέω τώρα εγώ τη μετάφραση. Ναι. Σουβάλκι. Ράσκι. Σουβάλκι Κάουνας. Κάουνας πρέπει να είναι Λιθουανία. Ναι. Λιθουανικό μοιάζει το όνομα. Εγώ νομίζω ότι είναι Σουβάτκι. Σουβάτκι είναι, ρε. Σουβάτκι λέει. Λες να είναι Λάμδα αυτό. Σουβάλκι λέει, ρε. Στο βλέπω στο χάρτη, ρε, λέω. Σουβάλκι. Στα ελληνικά. Στα ελληνικά. Ναι. Είναι σαν TAF, αλλά είναι, μάλλον είναι Λάμδα. Είναι δε Λάμδα δικό τους. Λάμδα με... Κάτσε το γράψω στο Google. Διαγράψτε το Λάμδα, σου λέει. Σουβάλκι, ναι. Βίγρι Σουβάλκι. Το μοιάστο τι να σημαίνει, να σημαίνει μάλλον δήμος. Ναι, σίγουρα. Ωραία, τι ωραία που είναι εδώ πέρα. Επανυπολογισμό. Ναι, ναι, ναι. Κοίταγα το τηλέφωνο, ωραίο όμως εδώ. Όχι, θα με... Έχουν σταματήσει άλλοι. Κάποιος από εκεί σταμάτησε, κάποιοι όπισαν. Σταμάτησε και τα άλλα αυτοκίνητα, έτσι. Ναι, σου είναι ωραίο. Κόμβο, πάρτε τη δεύτερη έξοδο. Πού πήγες, Ράφα. Εδώ πάω, ευθεία πάω. Μαζί με εμένα είσαι. Ναι, ναι, να με τρελάνει τώρα. Βγαίνουμε από Πολωνία. Από Πολωνία, ε. Πολωνία δεν είμαστε τώρα. Βγαίνουμε εδώ, ρε. Βγαίνουμε από Πολωνία. Έχει σύνορα εδώ τώρα. Α, ωραία. Πάμε Λιθουανία. Έτσι, σ' αρέσει να περνάς χωρίς καθυστέρηση. Ναι, 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 ναι. Λιθουανία, άλλο κλίμα εδώ, άλλο κλίμα. Άλλο κλίμα λες. Θα το δούμε. Θα το δούμε τώρα. Πρόσεχε αυτό το άσπρο που έρχεται. Βγαίνει πιο μπροστά, δεν βγαίνει εδώ, ρε. Κρατήστε δεξιά. Γιατί κρατήστε δεξιά. Πού άλλο να πήγαινα, εδώ στο πάρκιν. Για να το λέει κάπου, θα λέει. Στο πάρκιν, εδώ πάνω. Έχει, άστρεψε. Βγαίνουμε εδώ, Ράφα, κόψε λίγο. Κόψε, μην με κολλήσει από πίσω. Κόψε από τώρα. Κόβω, που νωρίς. Κόβω, είπα. Μη φοβάσαι. Σε έχω λίγο επίφοβος, είστε. Ακόμη και ρίγα. Ρίγα εδονία. Ρίγα φεραίου. Όχι, ρίγα σχεδόν. Κόκκινη ρίγα. Κόκκινη ρίγα, Παπαρίγα. Η παπαρίγα είναι καλή. Μας αυτό. Καλή. Δεν το ξέρεις. Κρατήστε αριστερά. Παπαρίγα καλή, δεν το ξέρεις. Αυτό είναι παλιό αστείο. Ναι. Είναι από τους απαράδεκτους. Δεκαετία 90 στο Μέγκα. Τι έγινε. Ήταν συνθηματικό υποτίθεται για να πάρεις από το βιντεο κλαμπ τσόντα. Εντάξει, ζήταγες την παπαρίγα την καλή. Και πήγε ήταν ένας από... Ο Σπύρος Παπαδόπουλος ήταν κομμουνιστής, υποτίθεται. Λοιπόν... Και κάνει... Του λέει κάτι κομμουνιστή, κάνει και λέει... Φάει... Ήταν κάποιος δεν ήταν μέσα στο κόλπο. Του δίνει όντως την παπαρίγα σε ομιλία. Κάπως έτσι, δεν θυμάται το ψωμί. Ψάχνει στο YouTube, μπορεί και να υπάρχει. Παπαρίγα η καλή. Έπαιζε ο Μπονάτσος. Ο Δήμος Παπαδόπουλος, ο Παπαδόπουλος και ο Γιάννης Μπέζος, έκανε το γκέι. Ο Μπέζος. Πολύ προχωρημένο έτσι. Ναι, ναι, τότε ειδικά.
Δεκαετία του 90 αρχές. Πόσο έχει δούμε το θέλουμε ακόμα, εσύ που τα έχεις γεννηθεί, καταλαβαίνεις. 5.86. Α, έχουμε κάνει μισά, έτσι. Ναι, ναι, 5.86 είναι ακόμα. Έχει μισή τη δομή, πάντα. Εδώ τι έγινε, καραμπόλα, βλέπω πυροσβεστική. Ναι, βλέπω κι εγώ. Γύρισε ένα αυτοκίνητο. Κάουνας, είμαστε το Κάουνας, θα είσαι με Κάουνας. Το ξέρεις. Το είχα δει πυρακίδες. Α. Το ξέρεις. Έχει διαφημίσει για Μπογιατζή εδώ δεξιά. Έλα. Ανταγωνιστής. Ανταγωνιστής. Ωραία σπιτάκια έτσι εδώ με σοφίτα από πάνω. Ε, δυνατά ρε. Ναι, ναι, ναι. Είναι βέβαια λίγο κομμουνιστική στυλ. Ποια τα σπιτάκια. Ναι, είναι αυτά εδώ που είναι πολυκατοικίες, που είναι όλα τα ίδια κτίρια ακριβώς. Γιατί κομμουνιστικά. Το έτσι το κάνε. Στα... Προδιαγραφές. Ναι, ήταν ξέρεις. Κοιτάγανε όχι την ομορφιά. Κοιτάγανε το, την εμφάνιση. Κοιτάγανε το... την ομοιομορφία. Το utility. Οπότε ξέρεις, θα φτιάχνε κοινούν. Όλα ίδια. Ακριβές διαστάσεις και ίδια ακριβώς. Καρμπών. Καρμπών. Δεν θέλουμε ομορφιές, θέλουμε χρηστικότητα. Στρίψτε δεξιά. Πάει καλά το φορτηγό σου, πώς το βλέπεις, ξεκούραστο, αθόρυβο. Ναι, 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 το αθόρυβο είναι, είναι αχρηστικό το, έτσι. Όταν το ανάβω... Ναι, δεν ακούγει τίποτα. Δεν ακούγει τίποτα, απέντως, τίποτα, απέντως. Μπορεί να είναι και hybrid χαμηλά. Δεν ξέρω, τίποτα, δώσε το τίποτα, τίποτα. Αλλά δεν βγάζουν hybrid αυτά, δεν έχουν δύναμη. Τι έγινε, λέω, το έχω ανοίξει. Πρέπει να δεις τον γκάζ για να ακούσω. Εσύ δεν θες ήχο, εγώ θέλω κι άλλο. Ναι. Μου είπε ένα παιδί ότι για να έχω κανονικό ήχο έτσι V8, για να βάλω open pipe, ναι. Κανονικό έτσι τώρα, χωρίς mode, είναι πρέπει να βάλω κινητήρα V8. Ναι, αυτό το ήξερα. Ναι, απλό κινητήρα έχω, δεν έχω V8. Άρα δεν μπαίνει σε όλα τα σκάνια, μάλλον. Μπαίνει, μπαίνει και σε άλλα, αλλά έχω κι άλλους κινητήρες που μπορώ να βάλω. Οπότε κάποιος μπορεί να είναι V8, να το δοκιμάσουμε, το δούμε στο τέλος. Και εδώ πώς κοστίζει. Εδώ κάνα πολυκατάστημα θα σηκώνεται, ε. Ναι, μάλλον. Πάει το πετρέλαιο πάλι, ρε. Δεν ξέρω εγώ. Καίει πολύ, ρε. Καίει το εργαλείο. Μέση κατανάλωση έχω 64 λίτρα. Κρατήστε αριστερά. Έχω 56,5. Ανέβηκε έτσι από 56,1 πήγε 56,5. Εντάξει. Επειδή το πηγαίνω κι εγώ. Πλακωμένο. Πλακωμένο, ναι. Αεροπλάνο το δες. Ναι, πέρασε το από πάνω. Τη στρίβει κιόλα και πάλι θα ξαναπεράσει. Α, το ξανά μπροστά μου. Θα ξαναπεράσει. Πάει πέρα, ευθεία. Βλέπω πάει πέρα. Σταματήσει, πήγε, δεν σταματάει. Δεν σταματάει, ωραία. Πηγαίνω, πορεία 50 χιλιόμετρα. Ξαναγυρνάει. Α, πάει αριστερά. Αντίκτυπο. Βγαίνουμε για Λιθουανία. Όχι, για Λετωνία. Λετωνία. Λιθουανία ήμασταν. Εδώ έχουν σύνορα, όχι. Και εδώ έτσι περνάς. Λογικά όχι. Τον άτιμο εδώ πάει για. Σάιλατζ. Ναι, όντως, ναι. Δικός μας είναι αυτός. Δικός μου. Δεν νομίζω ότι το έχουμε ξαναδεί. Έχουμε ξαναδεί Σάιλατζ. Όχι. Όχι. Έχουμε δει μόνο τέτοια. Στρο. Άχυρο. Είχα δει στο προηγούμενο επεισόδιο κάτι που ήταν με μπλε τέτοιο. Ξέχασα να το πω. Μπλε τυλιγμένες. Μπράβο. Ουσάμα. Είναι. Τώρα μας έβγαλε επαρχία και έχει λίγες στροφές εδώ. Ρίγα Ταλίνα λέει. Εδώ πέρα το Ταλίνα είναι στην Εστονία. Ρίγα ακόμα είμαστε, ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε Ρίγα. Όχι, ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε Ρίγα. Εδώ τι έχει θάλασσα δεξιά. Είναι λογικά πρέπει να πήγαμε, φτάσαμε Βαλτική. Τι είναι αυτό εδώ, πώς είναι έτσι. Είναι θάλασσα Βαλτική. Έχει με φράγματα, γιατί έτσι. Δεν ξέρω. Για να μην φεύγει απ' έξω. Μπορεί να έχουν κάνει, ξέρεις, όπως στην Ολλανδία, να κερδίσουν έδαφος. Φράγμα για να μην προχωρήσει παραπέρα η θάλασσα. Ναι, ναι. Και εδώ έχει και υποσταθμό ΔΕΗ. Δεν το βλέπω. Και εδώ περνάει το ποτάμι από κάτω. Παράγουν ρεύμα μάλλον. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ρεύμα, ωραία, για ρεύμα είναι. Ωραίο, καινούργιο αυτό.
Πώς σου φάνηκε? Ναι, πολύ ωραίο. Καλό, ε. Ναι. Γι' αυτό ήταν και κλειστό γύρω-γύρω. Μάλλον. Όχι αυτό που είπες εσύ. Μάλλον. Μάλλον. Δεν το ξέρω, λέω μάλλον, γιατί εντάξει, είναι υδροελεκτικό, ναι. Ούτε αυτό έχουμε ξαναπετύχει, έτσι. Δεν έχουμε ξαναπετύχει υδροελεκτικό. Ούτε υποσταθμό, έτσι. Ναι. Όχι, υποσταθμό έχω δει ξανά. Ναι, δεν το είσαι ξαναπεί. Τα πυρηνικά έχουμε δει ξανά. Πάλι πυρηνικά. Βγήκε μπροστά, έτσι. Αριστερά, άμα κοιτάξεις από κάτω τη γέφυρα, λέει Ρίγα. Έχει έτσι... με άσπρα γράμματα αριστερά. Κοίτα αριστερά, μόλις περάσεις τη γέφυρα. Στον κυκλικό κόμβο, πάρτε αριστερά από κάτω, ενώ στο δρόμο, δεξιά. Ναι. Κοίτα, Ρίγα. Από εδώ. Άντε, δεν έχεις φτάσει ακόμη στη γέφυρα. Τι που είσαι? Όντως. Όντως, παιδιά. Όντως. Λέει Ρίγα. Κοίταξα, είδες, κοίταξα λίγο και το είδαμε γι' αυτό. Αλλιώς δεν το βλέπεις. Όχι, με τίποτα. Εντάξει, αυτό δεν το βλέπεις. Αυτό το βλέπεις όταν έχεις από τον κάτω δρόμο. Ναι, ναι. Και πας προς Ρίγα, ναι. Εγώ τα βλέπω και από τον άλλο δρόμο. Είσαι. Βάζεις σαν τρόπο, εσύ και. Όχι, από μέσα ήμουν αρκετό τώρα. Λέω τι είναι αυτό το άσπρο, λέω. Τότε από μακριά γυρνάω, κοιτάω Ρίγα, λέει. Και από όλο δάσος εδώ, ρε φίλε, όλη την διαδρομή. Ναι, ναι. Και όλο πάει έτσι πέρα και είμαστε θάλασσα εδώ από κάτω. Λογικά αριστερά εδώ είναι ναι, θάλασσα. Ναι, 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 ναι. Ναι, παραλία. Τι λέτε. Πολύ ωραία. Όχι. Τι έκανε πάλι. Έκανε αλτάμπ, ρε. Αλτάμπ. Όχι αλτάμπ, κάτι το alt και το δίπλα στο ένα που είναι εκείνο εκεί. Κάτω το escape, πάτησα κάτι τέτοιο. Ναι. Σε ένα νησάκι πάμε, Ράφα, όχι... Ναι, 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 ναι. Εστονία. Συνεχίστε Εστονία ευθεία. Είναι το νησάκι. Ναι, είναι δεν είναι μέσα στην Εστονία, εδώ είναι νησάκι απέναντι. Στην Εστονία είναι το νησάκι. Ναι, εντάξει, δεν είναι στην Εστονία, δεν πάμε στην Εστονία, πάμε στο νησάκι. Απέναντι από την Εστονία. Της Εστονίας είναι το νησάκι, μάλλον. Εντάξει, λέμε, αλλά δεν είμαστε σε κεντρικά, αυτό εννοώ. Δεν πάμε... Στο κέντρο στην Εστονία. Πάμε στην Πελοπόννησο, είναι νήσος. Περνάμε σύνορα εδώ πέρα. Ωραία, εντάξει. Εστονία. Πόσα χιλιόμετρα ακόμα? 179. Εντάξει, εντάξει. Όλο harvest εδώ, ε. Έχει πέσει πολύ harvest. Όλο το βλέπω, ναι. Αριστερά, δεξιά, έχουμε περάσει πόσους πίσω. Είναι ναι. Η εποχή, μάλλον. Όλο Ευρώπη εδώ, αυτοί οι τρεις που έχουν περάσει ελεύθερα. Εστονία. Πράσινο σκούρο είναι το σήμα το άλλο. Ποιο σκούρο? Ή μαύρο. Το πράσινο σκούρο. Το μεσαίο. Μαύρο είναι. Μαύρο, λέει, μαύρο. Μαύρο άσπρο. Ναι. Γιατί φαίνονταν σαν πράσινο σκούρο. Όχι, όχι. Μαύρο είναι. Πολλά πρατήρια εδώ, ε. Συνεχίστε ευθεία. Φτιάχνουν υπόψη τους. Φουλ πρατήρια όμως. Αλλά είναι αυτά τα VRM. Πόσο έχεις? Α, δεν το έχω κοιτάξει καθόλου. 535 χιλιόμετρα. Εντάξει, εντάξει. Βγήκε, βγήκε, πρόσεξε. Ω, είχε μια νησίδα. Αντιμάζευα την νησίδα. Ευτυχώς. Έχει μια νησίδα μέσα στη... μέσα στη... Και βλέπω, από ό,τι είδα, μάλλον ήταν μεθάνιο αυτό που βάλαγε αυτός. Γινόταν κατά καμπούμ, έτσι. Πάρνου πάμε, Πάρνου. Δεν το θυμάμαι. Πάρνο. Έχει αλλάξει όνομα εκεί που πηγαίνουμε. Τώρα εδώ που είμαστε είναι Πάρνο. Εδώ η πόλη μπροστά, δεν λέω εκεί ο προορισμός μας. Εντάξει δεν είδαμε αν παίρνουμε πλοίο ή αν έχει κάποια. Με πλοίο, με πλοίο είναι. Με πλοίο είναι. Κουρεσάερε. Κουρεσάερε. Αυτό το πράγμα, αυτό το πράγμα. Κουρεσάερε. Έχει δύο. Κουρεσάερε. Έτσι, έχει δύο Α. Τώρα είμαστε στο Πάρνο. Και στρίψτε δεξιά. Baltic Tourist είμαι εγώ. Επανυπολογισμό. Εδώ ρε φίλε, κοίτα τι έχει. Κρατήστε δεξιά και στρίψτε δεξιά. Ωρε φίλε, screenshot εδώ. Ο ήλιος καντήλι μπροστά μου. Στρίψτε δεξιά. Τα σπιτάκια εδώ και έχει ένα, μια ομιχλούλα έτσι στον ήλιο, τέλειο. Θα το δεις, θα πάθεις πλάκα Ράφα, μόλις μπεις, μόλις στρίψεις. Πού είσαι ακόμα ρε, τόσο πίσω. Το πάνω δρόμπηκα. Μόλις έσυψε στο πάρνο δεξιά.
Θα πηγαίνει σωστά και να μην σε αλλάξει η πορεία. Εσύ να πηγαίνει σωστά. Κρατήστε δεξιά. Καλά πάω, αλλά εσύ δεν σε βλέπω. Δεξιά. Πού είσαι ακριβώς. Σου πάρνω μέσα. Είναι πιο αριστερά από όσο πρέπει. Στρίψτε ναι. Δεξιά. Δεν μπήκε μέσα εδώ, σου πάρνω. Όχι. Τι να σε κάνω, έχασε το μέρο. Είναι ωραίο το μέρο. Σου είπα, εγώ βγήκε εκτό. Αφού με εκεί με πήγαινε η κυρία με το GPS. Εκεί σου είπε. Ναι. Τι να σου πω για σένα και αυτή είναι η σημασία. Έχασε το screenshot, θα το δει στο δικό μου. Θα το δω στο δικό σου, θα το δω. Έχασε όλη την πόλη μέσα εδώ. Φανταστικό, φανταστικό το μέρο. 144 χιλιόμετρα μου λέει εμένα. 145 εμένα. Πίσω σου με βρε τέτοιο. Εγκασμάκο, πίσω σου είμαι. Πίσω με. Απλά μπήκα από το πάρνο εγώ μέσα. Τέτοιο μέρος δεν έχεις ξαναδεί. Το καλύτερο μέρος που έχω συναντήσει. Αλήθεια, ρε. Ρε, φανταστικό. Θα κάνεις να γυρίσεις πίσω. Όχι, εντάξει. Όπως είναι εδώ, ήλιος είναι. Δεν τον βλέπεις τον ήλιο τώρα εδώ. Δεν βλέπω. Απλά έχει κάτι σπιτάκια έτσι εδώ, τα τοπικά. Έτσι, στυλ. Ωραίο ήταν. Όχι το καλύτερο, αλλά εντάξει. Συνεχίστε. Και το προηγούμενο ταξίδι έτσι μας είχε κάνει, έτσι. Ναι, μόλις μπήκαμε. Πλησιάζαμε. Φτάναμε στο Λουμπίν. Άρχισε να. Καταρακτώδες βροχή, με έτσι ομίχλη. Είναι τώρα εδώ πέρα το μέρος, οπότε. Υπάρχουν αυτές οι καταιγίδες. Θέλει και προσοχή, γιατί δεν βλέπεις τα 10 μέτρα. Αν έχει τα μάξι, δεν το βλέπεις. Όπα και έπεσε και αστραπή πάλι. Όσοι έχει μια. Περνάμε καραβάκι εδώ, είναι. Εδώ είναι τέτοιο, ρε. Βλέπεις. Βλέπω, λιμάνι. Κάτσε να πάω. Δεν το βλέπουμε καλά. Απέναντι θα βρέχει, λες, στο νησάκι. Δεν ξέρω, κάτσε να πάμε να δούμε. Α, νύχτωσε κιόλας όμως. Είναι 9 και 20. Ναι. Είσαι μια τρέιλερ, ρε. Μάρτον. Κάπου το βρήκες, ρε, Ράφα. Τι να σου πω. Ζημιά τρέιλερ έχω κι εγώ, 2%. Εντάξει. Τι είναι, ιδιώδια. Καράβι. Ιδιώδια, όχι. Καράβι, πάμε. Ναι, εδώ πέρα τις μπάρες που είχαν βάλει, λέω. 29 λεπτά, 29 ευρώ, αλλά είσαι τυχερός έτσι. Γιατί? Άρα να μου φτάσεις να περάσω απέναντι. Ναι, ακριβώς. Και βάζω κάτι που έχουν πληρώσει για πλοία. Ναι, ναι. Ναύλα. Ωραίο τέτοιο εδώ πέρα. Ωραίες αγχώνει, είναι τέρμα στον κρεμό, ε. Θάλασσα που ανέβαινε. Τι είναι 10% ρε. Εντάξει, κατηγορία το πλοίο και μου κάνεις 10% λέει. Βρήκα κάτω το υποφυλακτήρας. Ήμαρτον δηλαδή. Όχι Ήμαρτον, realistic my friend. Realistic, φάει ξημιά μια 10%. Εσύ την έφαγες, εγώ δεν την τρώω, επειδή δεν έφαγες εσύ πράγμα κι εγώ. Επανυπολογισμό. Εδώ, πώς θα το πας. 29 ευρώ ρε φίλε, έτσι, αυτά είναι. Πού έφαγες ζημιά είπες? Άκουσε και ο Αντρίκος. Ναι, πάει πολύ τέτοιο. Είχε πολύ κλίση. Πάρα πολύ κλίση. Αλλά εγώ δεν βρίσκω, είμαι εντάξει. Είσαι. Δεν το ξέρω κιόλας, κάτσε. Low rider. Κι εγώ ίσα ίσα θα βρω. Εντάξει, πάτησαν. Έχω 6 άξονες πίσω, 4 άξονες πίσω και λογικά βοήθησε αυτό. Μπορεί. 4 χιλιαρικάκια ο στράτος. Έλα, ρε. Έλα, μου έφερε ο Ανδρέας δεύτερο δρομολόγιο σήμερα. Είδες, κάνεις ένα δρομολόγιο εσύ ή ο Ανδρέας, δεν το βρίσκεις. Ναι, αλλά τι κάνει ο δρομολόγιο εγώ για 25.000 και τι κάνει ο Ανδρέας. Έτσι ήταν, τα μεγάλα δρομολόγια είναι για τα αφεντικά. Ναι, λες, ε. Εντάξει. Τι ωραία ατμόσφαιρα εδώ, πέρασε λες και ήμουν σε thriller, ταινία. Ναι, πολύ όντως. Γιατί η πυροσβεστική ήταν εδώ με τις σιρήνες αναμένες μέσα εδώ στην ομίχλη. 50 χιλιόμετρα από 53, εσύ είσαι 40 και. Ναι, δεν ξέρω. Καγκουρό εδώ, καγκουρό. 15 χιλιόμετρα εδώ. Καγκουρό εδώ, λέω. Καγκουρό, πού να τα βρει, ρε. Γιατί είχε μια πινακίδα εδώ, μου φάνηκε, καγκουρό. Καγκουρό αποκλείδω, έχει. Τι να ήταν, να ήταν άλλο, θα το καγκουρό δούμε στο βίντεο. Στενία. Θα το δούμε στο βίντεο τι ήταν. Πάσαμε εδώ. Πω, πω, ωραίο κλίμα, ρε φίλε, ωραία ατμόσφαιρα. Φτάσαμε. Ναι, ωραία φτάσαμε. Ατμόσφαιρα, λέω, άλλος ή άλλο εγώ. Ναι. Κάτσε φρενάρω 115 χιλιόμετρα, δεν θα φρενάρει εκεί που θέλω. Αυτά είναι. Συνεχίστε ευθεία. Τι, αστραπές. Όχι, ήταν πολύ κοντά στον τοίχο, έτσι το ψάχνω και εδώ είδα. Ήταν δίπλα στον τοίχο. Θα το βάλω. Και λες πού πάω τώρα.
Ωραία, παράδειγμα. Στρίψτε αριστερά. Παραδίδεις. Είχα ήδη 120.000 έτσι από 90 κάτι που ξεκίνησα. Στη διαδρομή μου έφυγε 10.000 εμένα. Πήγα και άλλα 30 τώρα. Αυτά είναι. Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος. Ωραία. Έχει και τρέχουσες δουλειές εταιρείας που λέει εδώ πέρα. Εμείς θα πατήσουμε συνέχεια. Όπα, εγώ το παρκάρω εδώ μπροστά. Πας πω, το παρκάρι θα κάνω εγώ την αναβαθμίση. Τι λες. Όχι, όχι, στο επόμενο επεισόδιο αυτό. Εγώ δεν πάρω, εγώ τώρα παρκάρισα. Δες μόνο... Πάρω, κοιτάξουμε για επόμενο δρομολόγιο. Για επόμενο δρομολόγιο, αυτό κάνει. Ωραία. Εδώ. Αγορά εργασίας, αγορά φορτία. Οδήγηση. Πού πάει, Εσθονία είπες ή Φιλανδία. Περνάμε ξανά πίσω στην Εσθονία. Και πάμε προς Φιλανδία. Στην Φιλανδία και το παραδίδουμε. Εγώ λέω να το πάρουμε. Κάτσε να το δούμε λίγο, να δω κι εγώ μήπως έχω κανένα καλύτερο. Είναι Νότια Φιλανδία. Πάμε στην Κούβολα. Κούβολα. Ωραία, ίσα είναι εδώ, ρε. Ωραία, παραδίδω. 29 χιλιαρικάκια, σχεδόν επίπεδο 20. Έχεις καλύτερα σειράφα. Ναι. Ναι, βάλε εσύ. Βάλει για Φιλανδία αυτό που θέλουμε, για πάμε προς τα πάνω. Πάρουμε, για Φιλανδία θα πρέπει να το πάρουμε τώρα βράδυ, έτσι να το ξέρεις, έτσι. Γιατί είναι επίκουσα παράδοση. Άμα κοιμηθούμε και το πάρουμε το πρωί. Δεν θα υπάρχει, γιατί είσαι ίσως λίγη προσφορά. Τσιμόξανε. Λοιπόν, ναι, με τσιμόξανε. Βράδυ στο Χάρκοβο. Στο Χάρκοβο, ποιο Χάρκοβο. Χάρκοβο είναι στην Ουκρανία. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε λίγο τα παιδιά. Δεν σε πιάνω ωραίο, θα πρέπει να το κάνω κι εγώ μεγάλο ρε, φαίνομαι μικρός μπροστά σε σένα. Εντάξει. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τα παιδιά. Δεν χορταίνω να το βλέπω, ρε. Δεν χορταίνω να το βλέπω. Μίλα εσύ, δεν χορταίνω. Θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας λίγο στη Σκανδιναβία. Αχα. Ή Φιλανδία θα πάμε ή Σουηδία θα πάμε. Πάντως εδώ πέρα κοντά θα πάμε. Σκανδιναβία, το DLC. Μπορείς εσύ να ψάξεις να δεις που ήταν τα βουνά, άμα είναι πουθενά εδώ κοντά. Να περάσουμε μια βόλτα. Τη σκεφτούμε. Ωραίος, έγινε Ράφα μου. Λοιπόν, άντε, τα λέμε στο επόμενο ταξίδι μας. Παιδιά, τα λέμε στο επόμενο ταξίδι. Ελπίζαμε να σας αρέσει το σημερινό βίντεο. Γεια χαρά σε όλους από μένα. Γεια χαρά, παιδιά.